Μικρό καλάθι κρατούν οι έμποροι για την περίοδο εκπτώσεων που ξεκίνησε από την αρχή Νοεμβρίου, αιτία τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Υγείας. Η νέα καθημερινότητα φέρνει γκρίνια σε εστίαση και λιανεμπόριο. Ειδικά οι έμποροι υποστηρίζουν ότι αφενός μπαίνουν και πάλι σε χαρτογράφητα ύδατα με κίνδυνο τη μείωση του τζίρου τους και αφετέρου θα σηκώσουν στις πλάτες τους την ευθύνη του ελέγχου και διαχείρισης των νέων μέτρων. Ήδη πανελλήνιες ομοσπονδίες προχώρησαν δημόσια σε καταδίκη των μέτρων. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, γιατί κανείς τουλάχιστον από τους συναδέλφους και από τις συναδέλφους δεν μπορεί και δεν θέλει και να είναι ελεγκτής του κόσμου. Για μας ο καταναλωτής είναι ένας. Θέλει να αγοράσει ένα-δύο πράγματα από το μαγαζί και πρέπει να μπει μέσα να κάνει την αγορά του. Εκτός αυτού, ο αριθμός που μπαίνει στα τοπικά καταστήματα, στις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις που πάντα συζητάμε, είναι τόσο μικρός, κάποιες φορές ίσως είναι και μονοψήφιος για κάποια μαγαζιά, μονοψήφιος αριθμός ατόμων την ημέρα. Άρα το έχουμε πει και το ξαναλέμε ότι είναι αποδειγμένο πλέον ότι δεν είναι εστία μετάδοσης το λιανεμπόριο όπως αυτό συζητάμε. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Εκτός αυτού δεν περισσεύει κανένας άνθρωπος στα καταστήματα για να κάνει αυτή τη δουλειά, να κάνει τη δουλειά του ελεγκτή. Θα μπορούσε αν μας επιδοτήσει έναν εργαζόμενο, θα λύσουμε και το πρόβλημα της ανεργίας, να μας επιδοτήσουν έναν εργαζόμενο, τον έχουμε εδώ έξω ασφάλεια και να κάνει αυτή τη δουλειά. Θεωρείτε, επειδή είσαι άνθρωπος της αγοράς και εκπρόσωπος των εμπόρων, από τα όσα έχετε ακούσει μέχρι στιγμής, ότι θα υπάρχει πτώση τζίρου, μείωση κόσμου λόγω του μέτρου αυτού? Βέβαια θα υπάρχει πτώση τζίρου, έτσι, και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο εκδοτικό δεκαπενθήμερο που τα μαγαζιά περιμένουν να τζιράρουν και μπαίνουμε στο κλίμα, σε μια αλλαγή ψυχολογίας του κόσμου για να περάσουμε στο Δεκέμβριο που είναι και τα Χριστούγεννα, έτσι. Επομένως, μέσα σε αυτό το κλίμα μας έρχεται τώρα αυτό το μέτρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα καταστήματα. Σίγουρα θα επηρεάσει οικονομικά, έτσι. Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Ο άλλος, εντάξει, θα το αναβάλει για αργότερα, μέχρι να μην υπάρχει αυτό το μέτρο για να βγει στην αγορά. Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την εφαρμογή νέων μέτρων. Μέτρα τα οποία εν μέσω φθινοπορεινών εκπτώσεων θα λειτουργήσουν ανασταλτικά στην ψυχολογία των καταναλωτών αλλά και των εμπόρων. Το λιανεμπόριο καλείται και πάλι να σηκώσει το βαρύ φορτίο των έκτακτων συνθηκών για την αποφυγή χειρότερων καταστάσεων. Τα νέα μέτρα αποτελούν τεράστια πρόκληση για τον κλάδο μας τη στιγμή που καλούμαστε να ελέγχουμε τους καταναλωτές, μέτρο που επιβαρύνει τον επιχειρηματικό κόσμο σε μια στιγμή σταδιακής ανάκαμψης. Το κυριότερο στοιχείο είναι η αλλαγή του ρόλου των εμπόρων σε αστυνόμους, οι οποίοι θα διενεργούν ελέγχους στην είσοδο των καταστημάτων τους, με αποτέλεσμα να χαθεί για μία ακόμη φορά η ουσία της εξόδου των καταναλωτών για αγορές, καθότι ακόμα και οι εμβολιασμένοι θα υποβάλλονται σε έλεγχο για την αγκυρότητα των πιστοποιητικών εμβολιασμού τους. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε τους καταναλωτές όταν θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως δεν θα έχουμε άλλη επιλογή. Ιδίως όταν όλα τα εμπορικά καταστήματα εν μέσω πανδημίας δεν αποτέλεσαν ποτέ εστίες μόλυνσης της νόσου COVID-19. Ζητάμε από την κυβέρνηση να αποσύρει το μέτρο για τα εμπορικά καταστήματα που ούτως ή άλλως εξυπηρετούν λιγότερους πελάτες εντός από ό,τι προ-πανδημίας, ώστε να λειτουργήσει ομαλά η αγορά.